πατησιό, δεν τον έχω γονέσει, έτω ψιλοίδης, έτω ψιλοίδης. Εικόνες νοσταλγικές βγαλμένες από την Κρήτη των περασμένων δεκαετιών. Τότε που το ψωμί για να φτάσει στο τραπέζι απαιτούσε κόπο και μια αλυσίδα εργασιών στη γη που ξεκινούσε με το όργωμα και κατέληγε στο θερισμό. Είναι η 11η χρονιά, ξεκινήσαμε το 2009. Κάθε χρόνο και εμείς πιο οργανωμένοι, περισσότερος εθελοντισμός. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας στηρίζετε και μας προβάλλετε. Πιστοί στο ραντεβού τους με την παράδοση και φέτος οι εθελοντές και τα μέλη του Δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου της Καλαμάφκας προχώρησαν στα αλωνέματα 2019. Αναβίωσαν την ξεχασμένη αγροτική εργασία του Θέρους, όπως την αποκαλούσαν οι παλιοί κριτικοί, και την πλαισίωσαν με ένα ολοήμερο τρικούβερτο γλέντι με το βιολί του Αντώνη Μαρτσάκη να πρωταγωνιστεί. Μεγάλη μας χαρά καταρχήν που συμμετέχουμε στα αλωνέματα. Ο τόπος είναι εξαιρετικός, τι να πω. Νερά από παντού, ποταμί, πλατάνια, δροσιά, όρεξη έχει όλος ο κόσμος. Η οργάνωση είναι φοβερή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Σύλλογο για την πρόσκλησή του, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη σε ό,τι κάνουν, διότι αυτές οι προσπάθειες δίνουν ζωή, δυστυχώς, στα απομονωμένα χωριά. Στο πανέμορφο Κεφαλοβρύση κάποτε υπήρχαν τουλάχιστον 10 αλόνια. Και φέτος το ίδιο σκηνικό, ο κύκλος του ψωμιού παρουσιάστηκε με τις προσταγές της παράδοσης, για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Να μάθουν λοιπόν οι νέοι επισκέπτες τη διαδικασία του ψωμιού, πώς ξεκινούσε από το αλώνισμα του σταριού μέχρι το ψήσιμο του ψωμιού. Πιστεύουμε πώς τα έχουμε καταφέρει. Απόδειξη λοιπόν ότι κρατάμε σε αμύωτο ενδιαφέρον όλους τους ανθρώπους της περιοχής. Ευχόμαστε να μπορέσουμε για πολλά χρόνια ακόμα να οι παλαιότεροι να μαθαίνουν στους νεότερους την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Να μην ξεχνούμε από πού ξεκινήσαμε. Και φέτος ο στόχος επετεύχθη. Θύμισαν την παράδοση και κατόπο τον ίσκιο των πλατάνων διασκέδασαν με την ψυχή τους.